Υπάρχει ένα πρωτάθλημα που αντί να μπει μέσα ο φροντιστής να σου δώσει νερό, στο πετάνε κατευθείαν την κερκίδα. Πριν διψάσει ο παίκτης, έχει ρουφήξει νερό στη μάπα. Κύριε Σάκη, καλησπέρα. Καλώς με βρήκατε. Μετά από ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Δεν περίμενα να ξαναεμφανιστείτε. Λέω πήραν τα λεφτά, φύγανε, ξεχάσαν το Σάκη. Όχι βέβαια. Άμα συνηθίσει όμως ο Γόκορας θα βγω, λέει, δεν ξελαγάει, λένε στο χωριό της γυναίκας. Δεν το κατάλαβα ποτέ γιατί το έλεγαν αυτό. Κύριε Σάκη, να περάσουμε όμως στο θέμα της εκπομπής μας σήμερα. Να σηκωθώ. Όχι, από εκεί που είστε. Α, ωραία. Σήμερα μιλάμε για ελληνικό πρωτάθλημα. Τύχες, Γιάννη μου, κουκιά σπέρντο, που λέμε το λεγόμενο. Γράφει το μηχάνημα. Ναι. Θέλετε να πάμε πάλι την εισαγωγή. Ναι, αν μπορούμε, γιατί δεν ήμουν. Δεν ήσασταν έτοιμος. Το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, ω Θεέ! Γιατί είναι το καλύτερο από όλα όσα. Γιατί δεν είναι ποδόσφαιρο, κυρία μου. Παντού το λέτε ποδόσφαιρο, φούτμπολ παίζουν στην Αφρική με ένα κουτάκι από ένα μυστικό, το λένε ποδόσφαιρο. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Γι' αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα είναι το καλύτερο στον κόσμο. Γιατί σου πουλάει κάτι το οποίο δεν είναι. Ο παδός ενθουσιάζεται, σου λέει πάμε να δούμε μπάλα. Και δεν βλέπουν και λέει το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι το πρώτο διαδραστικό άθλημα στον κόσμο. Τόσο στην Ελλάδα έχει το άρεσκο, σου λέει δεν παίζει καλά. Μπαίνει μέσα, το χαϊδεύει, του λε θα παίξει καλά. Θα παίξει καλά, του λε. Ρωτάει ο κόσμο τι κάνει η μάνα σου. Σε ποιο άλλο άθλημα σε ρωτάει. Ρωτάει ο άγριο ο φίλαθλο τι κάνει η μάνα του παίκτη. Σε ποιο πρωτάθλημα θα πάει να παίξει και θα σου πει ο φίλαθλο που δεν σε ξέρει κάτι ένα άλλο να πα μετά σπίτι σου να κάνει έρωτα στη γυναίκα σου. Ποιο άλλο φίλαθλο σου το πει αυτό. Σου υπενθυμίζει ότι. Λαμπρόβλε! Και στο λέει, σου λέει ο φίλαθλος γιατί σε συγκινεί. Είναι συγκινητικό πραγματικά. Γελάτε από τη συγκίνηση, φανταζόμουν τώρα. Κάποιοι θα πούνε ότι είναι για κακό. Βεβαίως. Και κάποιοι έχουν πει ότι έχουμε πατήσει σελήνη. Και γελάμε τώρα. Δηλαδή έχουν πει ότι πήγαμε το 1969 σελήνη. Ρε Σπίλμπερκ, πέρα εκεί, πώς λέγεις εκεί στην NASA. Έλα, ρε, άσε λίγο. Εντάξει, έχουμε ακούσει πολλά τρελά πράγματα. Μιλάμε για τρόπους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι Βερσαλίες, ρε. Μιλάμε για στήλη. Υπάρχει ένα πρωτάθλημα που αντί να μπει μέσα ο φροντιστής να σου δώσει νερό, στο πετάνε κατευθείαν την κερκίδα. Πριν διψάσει ο παίκτης, έχει ρουφήξει νερό στη μάπα. Αν αυτό δεν είναι πρωτάθλημα, αν αυτό δεν είναι αξία, τι είναι. Τι έχετε να πείτε για αυτούς που κατηγορούν λοιπόν τους ποδοσφαιριστές ναι. Που είναι από μία ηλικία και πάνω. Ναι, για το ελληνικό πρωτάθλημα λέτε. Τι είμαστε εδώ πέρα, ρε παιδιά, Αγγλία, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Και μπαίνεις και βλέπεις Ισπανία, Αγγλία και παίζουν παιδιά μέσα, ρε. 17-18 χρονών, ρε. Τι είμαστε, σχολείο είμαστε, ρε. Είναι δυνατόν ο παίκτης, αν δεν περάσει τα 38 χρόνια, δεν είναι παίκτης. Ο παίκτης είναι σαν το γιαρμά, ρε. Ο γιαρμά, μπορεί να φάει το γιαρμά πράσινο. Μιλάμε το στόμα σου σαν να το σωδόκρεμα, ρε. Δηλητήριο! Που παίρνει το παιδί 17-16 χρονών, μπήκε ο Μέση μέσα, ρε. Τι καταγγελία πρέπει να του καταγγέλνουν για παιδική εργασία. Ξεκινάμε αυτό. Δεν μπορεί 16-17 χρονών το παιδί να τρέχει πάνω κάτω εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έχουμε ξεφύγει. Πλέον το ποδόσφαιρο παίζεται από μωρά, παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Αυτές είναι ομάδες, ρε. Αυτές είναι χοροδίες, ρε. Είμαστε τα καλά μας. Με πειράζει που κάτι. Μη φυσιολογικό, οι Ευρωπαίοι το περνάνε σε φυσιολογικό. Στην Αγγλία λέει, ο παίχτης 20 χρονών λέει είναι συνταξιούχος. Τι λες μωρέ Άγγλε, που είναι το παιδί συνταξιούχος στα 20 του. Πήγε να καθαρίσει τον Τάμεση βρε βούρκε. Μου έχεις ένα ποτάμι και δεν μπορεί να κολυμπήσουν ούτε οι πάπιες εκεί μέσα. Είχα πάει εγώ τότε το 1965. Τότε είχα πάει εγώ. Τώρα μιλάμε για Beatles τα καλά τους. Τώρα με μπερούκες όλοι. Τώρα μιλάμε, σου λέω για την Αγγλία, την παλιά καλή Αγγλία. Που ήμασταν όλοι έτσι. Και εδώ στην Ελλάδα ακούγανε χαλί γκάλι, βουγιουκλέκι. Και μιλάμε για εποχές άλλες στην μπάλα τώρα. Μέσα να παίζουν αρχόντι ρε. George Best ρε. Έστε λίγο ρε. Μου βγαίνει τώρα, βλέπω. Ριτσάρλισον. Έστε λίγο ρε. Ριτσάρλισον. Και πας να κάνεις για καριέρα δρόμου. Ρόμπερτσον. Έστε λίγο βγαίνει να παίξει ο Τσιμίκας. Ναι, όμως ναι. Από τα 40 και έπειτα. Όπως και να το κάνουμε, ο άνθρωπος αρχίζει και φθήνει. Εκεί είναι η κοπελιά, γιατί είσαι μικρή και εσύ στην ηλικία. Είναι αυτό που λέμε. Άλλο είναι το κορίτσι στα 20 και άλλο είναι στα 40. Δηλαδή έχεις μια ομάδα και σκάει, πώς λέγεται, η Emma Watson και λέει γεια σας, θα με πάρει τη ομάδα σας. Και μετά σου σκάει και η Sharon Stone. Ποιον παίρνεις? Η Sharon Stone είναι 70. Όνα σου. Φαντάσου. Θα θέλαμε τώρα να μάθουμε πολύ τη γνώμη σας. Πολύ ακούω, αλλά δεν βλέπω, δεν το δείχνετε. Τόση ώρα με ένα καφέ και θα μου τον έχετε φέρει και σκέτο. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι είναι φρεντοτσίνο. Ό,τι θέλετε θα είναι. Για το dress code στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επιτέλους, μια ερώτηση σοβαρή. Δεν υπάρχουν πιο σιλάδες προπονητές σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε, βλέπεις τον προπονητή Φερρυππίν του Πιερικού και είναι εντυμένος, λες και πάει να παντρέψει το παιδί του. Μιλάμε για απίστευτα κάτι κουστούμάρες, κάτι σταυροκουμποτές. Βλέπεις κάτι προπονητές, λες και έχουν φύγει από βαφτίσια, ρε. Μου βγαίνει αυτός που λέει ο προπονητής της Λίβερπουλ με τα δόντια τα ψεύτικα που είναι σαν άλογο, ρε. Ο Κλοπ και μου φουσκάει με φόρμα. Που πας
ρε! Πού πας ρε βλάχο με τη φόρμα! Σε προπόνηση πας, σε βλέπει ο κόσμος, όλος ο κόσμος απάνω σου και μου σκάει με τη φόρμα! Λες και πάει να δει Netflix! Ο Μουρίνιο μου βάζει κάτι ζακέτες, αλλά είναι λες και πάει να παίξει γκολφ τώρα, δεν μ' αρέσει. Και ο άλλος εκεί της Manchester City, πώς λέγεται αυτό το λαμπατέρ να πούμε. Πάλι και αυτός μου βάζει κάτι ζακέτες με κάτι κολλητά παντελόνια, κάτι παντελονάκια, δηλαδή τα λένε τσίνο, κάτι κολλητά. Οξόμορε! Τι να λες και πάει να πιούνε καφέ στην παραλιακή! Δεν μ' αρέσει καθόλου. Η παραδοσιακή, γιατί έχουμε και μια παράδοση χώρα. Δεν είμαστε, εμείς έχουμε ιστορία σαν Ελλάδα, έχουμε ιστορία. Δεν μπορεί να βγει να, ο καθένας δεν είναι όπως θέλει. Μου φοράει τη μουστάκα, άρα γιατί φοράνε. Δεν μπορεί να κάτι μουστάκια, τα έχετε δει κάτι μουστάκια. Είναι σαν να τα έχουν πάρει από τα τζάμπορε. Μιλάμε κάτι μουστάκια τέτοια. Τι γίνεται στο πράγμα. Μπράβο όμως. Εκεί να σου φορέσει ο προπονητής ο άλλος το πουκάμισο του σερβιτόρου το ωραίο το άσπρο και μέσα να διαγράφει το Μινέρβα να φαίνεται όπως τα μπελάκι ρε το αδελάκι να βαράει αυτή ρε το μπελάκι το Μινέρβα έτσι ρε. Αυτά είναι ωραία αντισήμα. Και βλέπεις τώρα κάτι προπονητές να πω. Μόνο οι Βραζιλιάνοι έχουν κάτι προπονητές ωραίους που συνδυάζουν. Καραφλοχέτη μαζί με λαμέ. Είναι σπάνια αυτοί οι προπονητές. Κάτι για Αργεντινή, κάτι Μπιέλσα, κάτι περίεργη, οι οποίοι έχουν διδαξιμότητα. Λοιπόν, να πούμε τώρα και κάτι άσχετο. Παρακαλώ. Μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Να είναι καλά τα παιδιά, να είναι καλά. Για σας. Και μας ρωτάνε πώς ακριβώς φτιάχνετε αυτό το μαλλί. Πού κουρεύεστε, ξέρετε ότι έχει αρχίσει τρέντ. Και πηγαίνουν όλοι με φωτογραφία σας. Εγώ το είδα και το καλοκαίρι. Ήταν πολλά παιδιά, με αναγνωρίσαν το καλοκαίρι. Πολλά παιδιά. Δέχτηκα και κέρασμα, να ξέρετε. Δηλαδή, αρχίζει η αναγνωρισιμότητα. Αυτό οφείλω να σας το πω. Το μαλλί αυτό με έναν τρόπο φτιάχνεται και είναι δύσκολο. Είναι να σου κάτσει. Ένα είναι το κομμωτήριο για αυτό το μαλλί. Το μαξιλάρι, κυρία μου. Παίρνω ειδικό μαξιλάρι για αυτό το μαλλί που βλέπετε. Δεν πάω σε κομμωτήρια τίποτα. Το έχετε δει κάτι μαξιλάρια που είναι ηλεκτρικά. Όχι. Λοιπόν, αυτά. Το βάζεις στην πρίζα, το μαξιλάρι αυτό, το αφήνεις να κάψει κανένα δεκάλεπτο, θέλει να ζεσταθεί το μαξιλάρι, ξαπλώνεις και αφαιρείς το έφασμα. Να ακουμπήσει το μαλλί πάνω στη λιχνία που λέμε. Και κοιτάξτε να το πάρετε κινέζικο. Για να επέρθει σίγουρα η ηλεκτροκλησία. Δηλαδή μην το παίξει 50-50, να καεί σίγουρα. Μέσα στην ελληνική κουλτούρα. Μάλιστα. Είναι και το βρώμικο. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Θα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Τι νομίζετε. Αμέ να σκοτώ να φύγω. Για το φαγητό. Από εδώ δεξιά. Για το φαγητό. Ή από τη γεια. Κύριε Σα, για το φαγητό το βρώμικο. Α, το φαγητό το βρώμικο, μάλιστα. Τι καταλάβατε. Δεν ξέρω. Πάει το μυαλό μου σε διάφορα πράγματα. Εδώ μια συνέντευξη να κάνουμε. Σας παρακαλώ πολύ, μεγάλο άνθρωπο. Θέλω να μιλήσουμε. Ωραία. Για τις καντίνες που βρίσκονται έξω από τα γήπεδα. Υπάρχει πράγμα. Αυτά δεν πρέπει να τα λένε καντίνες, πρέπει να τα λένε λουλούδια. Και εκεί είναι η διαφορά κουλτούρας με τις ομάδες του εξωτερικού. Φεύγεις από ένα παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος αυτό. Και, ανάλογα, έχεις χάσει, έχεις κερδίσει. Πρέπει να έχεις φάει τρία γκολ, βγαίνεις έξω και λες πω. Και εκεί στο πω. Σου έρχεται και όλη η μπόχα πάνω από τα λουκάνικα. Να ξέρω τα λουκάνικα, ένα όσο ξέρει τι έχουν μέσα πραγματικά. Κάνα μέρα μπορεί να βρει και ένα κινητό, να πάρει τηλέφωνο από το λουκάνικο. Δεν ξέρει αυτό. Ναι. Και να το δούμε και συγκριτικά. Τελειώνει εδώ πέρα, εδώ πέρα στην Ελλάδα το αγώνα ωραίο. Έχει έρθει 0-0 στην καλύτερη. Πα έξω τόσο βρωμικό, ωραία. Και πα στην Αγγλία, παίζει Chelsea Arsenal. Wow! Ματσάρα τρελαίνεσαι. Βγαίνει έξω να φας και σου σερβίρουν fish and chips. Μπακαλιάρο! Τι έχω ρε, 25 Μαρτίου. Πάτε καλά. Πώ σε σερβίρουν και σκορδαλιά. Και ήθελα να ξέρω πέρα και στην Ιταλία τι γίνεται. Πρέπει να έχει το μάτσο κάναμε τι κατσαρόλε και την κορκοζόλα. Τι είναι αυτό, να φάω μια καρμπονάρα να μπω να δω Ιντερ με Γιουβέντος. Είναι αυτό εκεί πέρα. Τι τρώτε ρε πέρα εκεί. Προσούτο. Για σοβαρή κακή κουλτούρα. Και επειδή σε έχω ξαναπεί με πολύ ταξιδεμένου, ωραίο φαγητό που έχουν στη Βραζιλία. Βεβαίως, πα στη Βραζιλία πριν τον αγώνα και αν ζήσει και μπει στο κήπεδο, γιατί είναι πολλέ πιθανότητε, μπορεί να προλάβει να μπει μέσα. Σου σερβίρουν, μιλάμε, έχουν αυτή εκεί πέρα κάτι εξωτικά φαγητά εκεί στη Βραζιλία. Σερβίρουν παραδείσια πουλιά, δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Παπαγάλου μέσα σε σάντουιτ, μικρά ψάρια ζωντανά μέσα σε τάκο. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, αφήστε τα έθελα να τελειώνουμε γιατί έχουμε να πάω να πάρω και διαρκεία τώρα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα που ήταν τα Χριστούγεννα. Μας το κάνουν δώρο. Αυτό το πρωτάθλημα είναι δώρο, κυρία μου. Και γι' αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να ξεκινάει πλέον μόνιμα Χριστούγεννα. Και μη σου πω να το κάνουν Πασχαλινό, να ξεκινάει Πάσχα το πρωτάθλημα. Μη σας πω να ξεκινάει κάθε 4 χρόνια. Να έχουμε το ελληνικό πρωτάθλημα σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ω, να έχουν την καλύτερη παίκτη από όλα τα χωριά εδώ στην Ελλάδα. Πω, και αντί για να δούμε ένα δάφνο σε Φάνη Ελιάς. Αυτό είναι. Πω, τι σκέφτηκα τώρα. Φοβερή ιδέα. Έχετε το τηλέφωνο τη ΕΠΟ, μήπως.